παιδιά, είμαι η Polly Pocket και ξέρω τι σκέφτεστε. Γιατί τρέχω στο πόλιγκλ όσο γρηγορότερα μπορώ κουβαλώντας 37 μπαλόνια, 59 καρέκλες και ένα σκύλο. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, που ξεκίνησε λίγο πολύ όπως ξεκινάει κάθε πρωί. Κάθε πρωί, αν εσύ και οι φίλοι σου αποφασίζετε να οργανώσετε μια επίδειξη μόδα στην αυλή. Μόδα στην αυλή για να το διασκεδάσουμε. Ακριβώς. Υπάρχει μεγαλύτερη διασκέδαση από το να το κάνουμε τέλεια. Τι μπορεί να πάει στραβά, απλώς θα περπατήσουμε στην πασαρέλα. Δεν υπάρχει λάθος τρόπος περπατήματος. Α, υπάρχει. Φυσικά υπάρχει, Λία. Το περπάτημα στην πασαρέλα είναι τέχνη. Οι επαγγελματίες εξασκούν για χρόνια μία κίνηση, όπως το πλάγιο περπάτημα. Κοίτα. Κι εγώ δεν το έχω πετύχει ακόμα. Αν θέλουμε να πάει τέλεια η επίδειξη μόδας, θα χρειαστεί να περπατήσουμε πολύ πιο απλά. Αλλά μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχούμε. Όλα θα πάνε καλά. Νόμιζα ότι ήδη πάνε καλά. Εφόσον έχω αυτό, το τυχερό μου γούρι. Τι υπέροχο βραχιόλι. Σου φέρνει πραγματικά τύχη. Όσο γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη. Απλώς μου αρέσει να το φοράω σε σημαντικές περιστάσεις. Είναι αυτό σημαντική περίσταση, νόμιζα ότι είναι απλά μια επίδειξη μόδα στην αυλή. Όταν μιλάμε για μόδα, κάθε περίσταση είναι σημαντική. Στις θέσεις σας, παιδιά! Καλώς ήρθατε στην πρώτη ετήσια επίδειξη μόδα αυλής του Πόλιβι! Κάθε κορίτσι φοράει ένα καταπληκτικό φόρεμα δημιουργία της κρίση μας. Το πρώτο μας μοντέλο είναι η Λάιλα. Πρέπει να παραδεχτώ, ξέρει πολύ καλά τι κάνει όσον αφορά το περπάτημα στην πασαρέλα. Όχι, περπατήστε έτσι. Απλά κάντε αυτό που κάνω. Θα πέσει. Λοιπόν, κάναμε ό,τι έκανες. Δεν ήταν τόσο άσχημα. Είχαμε μια δικαιολογία να έρθουμε στο κομμωτήριο για να καθαριστούμε από τη βρωμιά. Για να μην πω ότι στους θεατές φάνηκε να άρεσε η επίδειξη. Ναι, απήχε πολύ από την πλήρη καταστροφή. Ελπίζω να μην κατηγορείτε εμένα για ό,τι έγινε. Δεν σε κατηγορούμε. Επειδή δεν μπορεί να ήταν λάθος μου, σε θέματα μόδας δεν κάνω λάθη. Α, έλα τώρα, όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ όχι. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν πήγαν όλα τέλεια, αλλά πραγματικά μου είναι αδύνατον. Α! Αυτό είναι! Πρέπει να έφταιγε το βραχιόλι! Τι εννοείς? Λοιπόν, με κάποιο τρόπο, αντί για καλοτυχία, μου έφερε γρουσουζιά! Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γρουσουζιά, μιλώντας επιστημονικά! Όχι, αυτό πρέπει να είναι. Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να ήταν λάθος μου. Περίμενε να το βγάλω και θα σου δείξω. Πρέπει να κόλλησε όταν έπεσα. Λάιλα! Γρήγορα, Σάνι, κλείστο! Δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά είναι αλήθεια. Δεν πειράζει, Λάιλα. Δεν είσαι τέλεια. Τι? Όχι. Εννοώ την αλήθεια πως αυτό το βραχιόλι είναι καταραμένο. Είναι γρουσούζικο! Επαναλαμβάνω, η γρουσουζιά είναι κάτι που δεν υπάρχει. Μιλώντας επιστημονικά. Ναι, μάλλον πρέπει να αλλάξεις περιβάλλον. Ας βγούμε έξω κι ας... Δεν μπορώ να βγω έξω με αυτό. Μάλλον θα με χτυπήσει κεραυνός. Ή θα με πλακώσει ένα πιάνο. Δεν θα πάθεις τίποτα. Εύκολο να το λες εσύ. Δεν έχεις ένα γρουσούζικο βραχιόλι κολλημένο στον καρπό σου. Δεν πρόκειται να βγω έτσι έξω. Εσείς πηγαίνετε, κορίτσια, θα τη φέρω εγώ. Λάιλα, είσαι εντάξει? Τώρα είμαι. Βρήκα κάτι αξεσουάρ που θα βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημά μου. Νομίζεις αυτό θα αλλάξει την τύχη μου? Το σίγουρο είναι ότι σου άλλαξε το look. Όχι, όχι, καθρέφτης. Και αν τον σπάσω, θα έχω ακόμη περισσότερη γρουσουζιά. Μη λες ανοησίες. Ακούσε εκείνο, καλύπτεσαι με τετράφυλλα, τριφύλλα και πέταλα. Το ξέρω, το ξέρω. Φαίνομαι εκτός μόδας. Ο Πόλι, πρέπει να με βοηθήσεις.
Μην ανησυχείς, πάμε να το διορθώσουμε. Να πάμε, πού να πάμε? Και αν συναντήσω μαύρη γάτα στο δρόμο μου, ή ένα... Έλα, πάμε! Αυτό το πράγμα έχει στα αλήθεια κολλήσει. Αν δεν μπορείς να βγάλεις το βραχιόλι, μπορείς τουλάχιστον να δείξεις τη Λάιλα ότι δεν επηρεάζει την τύχη της. Φυσικά! Εξάλλου δεν υπάρχει αυτό που λένε οι γρουσούζια. Μιλώντας επιστημονικά. Σωστά. Τα πάντα είναι απλώς πιθανότητες. Εντάξει, τότε ποια είναι η πιθανότητα να το αποδείξεις επιστημονικά στη Λάιλα? Θα έλεγα πως είναι στα χαρτιά. Αυτό είναι το τραπουλό ρομπότ. Είναι προγραμματισμένο να κερδίζει τις μισές φορές και να χάνει τις άλλες μισές. Και πάντα αυτό γίνεται. Επειδή δεν υπάρχει θέμα τύχης. Κοίτα. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Ωραία. Αυτή τη φορά θα κερδίσει η Λάιλα. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Εντάξει, αυτή τη φορά... Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Έλα τραπουλό ρομπότ. Έλα τραπουλό ρομπότ. Έλα τραπουλό ρομπότ. Κέρδισε, 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 κέρδισε. Α, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό το αποδεικνύει. Το βραχιόλι μου είναι καταραμένο. Τουλάχιστον αποδεικνύει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν λάθος μου. Το βραχιόλι είναι ισχυρότερο από την επιστήμη. Τότε θα πρέπει να γίνουμε μη επιστημονικές. Το βραχιόλι δεν σου έχει φέρει γρουσουζιά στο παρελθόν, σωστά? Εννοείς πριν την επίδειξη μόδας το πρωί? Όχι. Εσύ τι εξήγηση δίνεις, Πόλη? Κάτι πρέπει να συνέβη στην επίδειξη μόδας που προκαλεί στη Λάιλα όλα τα προβλήματα. Πρέπει να το αναστρέψουμε. Ναι, αλλά πώς? Κάνοντας ακριβώς ό,τι κάναμε σήμερα το πρωί, αλλά από την ανάποδη. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναφτιάξουμε τα πάντα όπως ήταν. Πράγμα που είναι... αδύνατο. Συγγνώμη, Πόλη, δεν υπάρχει περίπτωση να νικηθεί το γρουσούζικο βραχιόλι μου. Hey, εσύ είσαι αυτή που πιστεύει στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι ένα κορίτσι μπορεί να κάνει το παν αρκεί να το φανταστεί. Καλά. Ποιο είναι το σχέδιο, Πόλη? Κρίση, εσύ και η Λία θα βρείτε άλλο μέρος να γίνει επίδειξη. Κάπου με σκηνή και προβολή. Σάνι, εσύ θα μαζέψεις τους θεατές. Κορίτσια, θα τα κάνετε όλα αυτά για μένα? Μετά από όλα όσα σας προξένησα. Εννοώ, σας προξένησα το βραχιόλι μου? Φυσικά! Ναι, επειδή μπορεί να μην είμαστε τέλειες, αλλά ποιος θέλει την τελειότητα όταν έχει φίλους? Γι' αυτό μας φέρνει λίγο πολύ στο τώρα! Ναι, αυτό μας κάνει! Αντίο σε όσους ήρθαν στην πρώτη ετήσια ανάποδη επίδειξη μόδας του Πόλιβι! Αποχαιρετήστε τα μοντέλα μας! Και αυτή είναι η στάρ της επίδειξής μας, η Λάιλα! Λάιλα, δεν μπορώ! Έχει τόσο κόσμο! Δεν σε βλέπουν καν! Επειδή κάθονται ανάποδα, το ξέχασες! Πώς υποτίθεται θα το κάνω αυτό? Με την γρουσουζιά που με κατέχει, ούτε μπροστά δεν μπορώ να περπατήσω σωστά. Ποιος χρειάζεται την τελειότητα όταν έχει φίλους? Τα θαλάσσωσα! Θα περπάτησα τέλεια! Αυτό είναι καταπληκτικό! Γιατί είναι καταπληκτικό? Έκανες ήδη ένα λάθος, που σημαίνει ότι τελειότητα δεν υπάρχει. Μόνο ένα πράγμα απομένει να κάνεις. Απλά να διασκεδάσεις. Μα με το βραχιόλι δεν μπορώ. Αλλά δεν θα τα παρατήσεις, σωστά? Θα είμαστε εδώ αν σκοντάψεις. Απλά προσπάθησε. Γίνεται αυτό το πράγμα! Φαντάζομαι πως δεν! Τα κατάφερα! Βασικά, δεν ήμουν τέλεια! Αλλά ήσουν υπέροχη! Έχεις δίκιο, όντως! Κέρδισα το βραχιόλι! Hey, τι έγινε? Πρέπει να άνοιξε όταν έπεσα! Ξέρετε, δεν είμαι σίγουρη τελικά ότι αυτό το πράγμα μου έφερε κακή τύχη! Έτσι λες!
Και τότε τι προκάλεσε όλα τα προβλήματά σου? Νομίζω εγώ τα προκάλεσα. Πίστευα πως έπρεπε να είμαι τέλεια. Αλλά ξέρετε κάτι? Ποιος χρειάζεται την τελειότητα όταν έχει φίλους? Ήλπιζα ότι θα τα έβλεπες έτσι τα πράγματα. Με λίγη φαντασία, ένα κορίτσι μπορεί να κάνει τα πάντα. Όπως ένα ανάποδο πλάγιο βήμα. Καλά, ίσως με λίγη φαντασία και με λίγη εξάσκηση. Με συγχωρείτε! Γεια, είμαι η Πόλη. Οι φίλες μου και εγώ ήρθαμε στο Λούνα Πάρκ του Πόλιβιλ για μια χαλαρωτική ημέρα. Ε, πρόσεξε! Προφανώς δεν ήταν χαλαρή. Και όλα εξαιτίας ενός μικρού... Εκεί είναι! Στην παραλία! Μόλις τον είδα στην άλλη πλευρά της προβλήτας. Περίμενε, εκεί είναι! Εκεί είναι το κουτάβι! Ξέρω ότι μάλλον μπερδευτήκατε λιγάκι. Κι εγώ επίσης. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ας ανέβουμε στη Ρόδα. Αφού ανέβουμε στο τρενάκι. Μην ξεχνάτε ότι υποσχεθήκατε ότι θα πάμε στην παραλία και θα μαζέψουμε δείγματα από όστρακα. Τι χαριτωμένο! Ένα κουτάβι! Ναι, αλλά τι δουλειά έχει στο Λούνα Πάρκ? Και είναι ολομόναχο. Είναι μια απλή θεωρία, αλλά η πιο λογική υπόθεση είναι ότι χάθηκε. Θα έλεγα ότι είναι κάτι περισσότερο από θεωρία, Σάνι, κοίτα. Όντως χάθηκε. Ω, Θεέ μου, πρέπει να βοηθήσουμε να γυρίσει σπίτι του. Αναρωτιέμαι αν είναι φιλικό. Φαντάζομαι πως ναι. Ο μικρούλης θέλει παιχνίδια. Ναι, ας παίξουμε κρυφτό. Να βρείτε το κουτάβι! Εκεί είναι! Όχι, Λία, είναι εκεί πέρα! Όχι, Κρίση, είναι εκεί πέρα! Είναι, λες και υπάρχουν περισσότερα κουτάβια εδώ! Πιθανόν είναι μία αφθαλμαπάτη που δημιουργούν οι καθρέφτες! Μα πώς θα καταφέρουμε να το βρούμε εδώ μέσα? Δεν θα το βρούμε! Επειδή το κουτάβι δεν είναι πια εδώ, ελάτε! Σταθείτε! Πού πήγε? Εκεί! Δεν έχω διαβάσει ποτέ για θηλαστικό που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε! Μα πώς κατάφερε να ανέβει εκεί πάνω? Μη σε νοιάζει πώς! Πιάς τον! Ω, πείτε μου ότι δεν το έκανε αυτό! Μπορώ να σου το πω, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι το έκανε. Κατεβάσουμε από εκεί πάνω. Ξέρω πώς. Ελάτε. Μόλις ανέβουμε στην κορυφή, θα καταφέρουμε να πάρουμε το κουτάβι από τη Ρόδα. Δεν το πιστεύω. Τώρα είναι στην προβλήτα εκεί πέρα. Πώς κατέβηκε τόσο γρήγορα? Ει, κοιτάξτε. Πώς ανέβηκε πάλι εκεί? Περιμένετε! Έχουμε τρελαθεί στο τρέξιμο και το μόνο που καταφέραμε είναι να κουραστούμε. Αν είναι να πιάσουμε το σκύλο, χρειαζόμαστε στρατηγική. Λία, έχεις περισσότερα κατοικίδια από εμάς. Έχεις καμιά ιδέα? Ω, βασικά, ναι! Ξέρω πως θα πιάσουμε το κουτάβι. Α,
Αντί να το κυνηγάμε εμείς, θα το κάνουμε να έρθει αυτός σε εμάς, βάζοντας ένα νόστιμο με ζεδάκι. Έλα, μικρέ! Κατέβα κάτω! Θέλεις ένα σημό? Κάτω! Τι? Το popcorn εξαφανίστηκε! Α, η στρατηγική μας! Ελάτε! Εκεί είναι! Στην παραλία! Μόλις τον είδα στην άλλη πλευρά της προβλήτας! Σταθείτε! Εκεί είναι! Εκεί είναι το κουτάβι! Τώρα ξέρετε ό,τι ξέρω! Όχι πολλά πράγματα! Η όλη κατάσταση είναι πολύ περίεργη! Είναι λες και το κουτάβι μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα! Είναι αδύνατον όμως! Σωστά! Εντάξει! Εντάξει! Ουπς! Συγγνώμη για τη ρακέτα! Το κουτάβι έχει σε μπογιά! Είπα ότι λυπάμαι! Όχι, όχι, όχι! Εννοώ είναι θαυμάσιο που χύθηκε μπογιά! Το κουτάβι την πάτησε! Κοιτάξτε, απλώς μπορούμε να ακολουθήσουμε το ίχνη του! Σας το οδηγούνε στην παραλία! Είναι σχεδόν πανεύκολο! Πήγε κάτω από τις σανίδες της προβλήτας! Ναι! Και μετά βγήκε έξω από εκεί πέρα! Ελάτε! Να έχετε τα μάτια σας 14 στα ίχνη. Ακολουθώντας τα, μου είναι αδύνατο να φανταστώ πώς θα χάσουμε το κουτάβι αυτή τη φορά. Εμένα όχι. Ω, θεούλη μου! Μα τι στο καλό συμβαίνει? Δεν έχω ιδέα. Μόνο ένα πράγμα ξέρω σίγουρα. Θα βρούμε οπωσδήποτε αυτό το κουτάβι. Απλώς θα χωριστούμε και θα ακολουθήσουμε όλα τα ίχνη. Κρίση! Επέστρεψε στην προβλήτα κοντά στα παιχνίδια! Έρχομαι εκεί αμέσως! Λία, θα βοηθήσω την Κρίση να πιάσει το κουτάβι! Την Κρίση? Μα το βλέπω το κουτάβι! Είναι ακριβώς μπροστά μου, στην παραλία! Το βλέπεις? Είναι εκεί! Καλά, περίμενε, έρχομαι αμέσως! Λάιλα, είμαι απασχολημένη τώρα! Δεν θα με βοηθήσεις να πιάσω το κουτάβι! Είναι εδώ, δίπλα μου, κοντά στο τρενάκι! Μα πώς γίνεται... Τέλος πάντων, έρχομαι εκεί. Πολ, έλα στη ρόδα αμέσως. Το κουτάβι είναι εδώ. Μα, Σάνι, η Λάιλα είπε ότι είναι στο τρενάκι. Α? Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό η Λάιλα. Το βλέπω μπροστά μου. Βλέπεις? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Μπράβο, Σάνι. Λία, Λάιλα, Κρίση. Ελάτε εδώ πέρα αμέσως. Ναι, θα ερχόμουν, αλλά δεν μπορώ γιατί κοιτάζω το κουτάβι. Ω, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, αφού το βλέπω μπροστά μου. Νομίζω ότι όλες σας χρειάζεστε γυαλιά. Ελάτε εδώ αμέσως να με βοηθήσετε να πιάσω το κουτάβι που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μου. Μα πώς είναι δυνατόν? Εγώ και εσύ το έχουμε τώρα μπροστά μας. Η λογική λέει ότι τα κορίτσια πρέπει να κάνουν λάθος. Επειδή τρέχουν όλη μέρα στον ήλιο, μπορεί να έχουν πάθει δελίριο από την υπερθερμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεστήσεις. Πολύ! Ασφαλώς φαίνεται αδύνατο να βλέπουν η Κρίση, η Λία και η Λάιλα ταυτόχρονα το κουτάβι. Ιδίως αφού η Σάνι και εγώ το έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Αλλά εμπιστεύομαι πολύ τις φίλες μου για να τις αμφισβητώ, ακόμα κι αν είναι αδύνατο αυτό που λένε. Επομένως, θα ξεχάσω τι είναι αδύνατο και τι όχι. Θα δω τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Και από εδώ πάνω έχω πολύ διαφορετική σκοπιά. Βλέπω ολόκληρο το Λούνα Πάρκ και την παραλία και... Ω! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα κουτάβια! Δεν είναι περίεργο που το κουτάβι ήταν σε περισσότερα από ένα μέρος ταυτόχρονα? Τώρα δεν θα μας ξεφύγει ή μάλλον δεν θα μας ξεφύγουν. Λοιπόν, Λάιλα, σε βλέπω καθαρά και το κουτάβι είναι μπροστά σου. Αν πας αριστερά θα του κόψεις το δρόμο και θα το πιάσεις στην αποβάθρα. Με την καθοδήγησή σου, Πολύ, το κουτάβι δεν μου ξέφυγε. Πέτυχε το σχέδιο. Ασφαλώς πέτυχε. Πέτυχε τόσο καλά που όλες πιάσαμε ένα κουτάβι. Πώς όμως? Πώς είναι δυνατόν να πιάσαμε τόσα κουτάβια? Γιατί πάντα τόσα ήταν. Βλέπετε?
όπως τη μαμά. Α, βρήκατε τα κουτάβια! Δεν τα πιστεύω! Ποιες είστε? Τα κουτάβια! Γύρισαν! Πρέπει να το πω στη μαμά! Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει? Ω, Θεέ μου! Βρήκατε τα κουτάβια των κοριτσιών! Αχα! Τέσσερα πανομοιότυπα κουτάβια για τέσσερις πανομοιότυπες τετράδιμες! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Θα σας φέρω την ανταμοιβή! Α, δεν πειράζει! Η ανταμοιβή μας είναι το ότι γύρισαν τα κουταβάκια σπίτι τους! Εξάλλου, έχουμε να απολαύσουμε τη μέρα μας στο Λούνα Πάρκ! Δεν ήταν εύκολο, αλλά όλα πήγαν καλά για τον... Πολύ! Αρχίσαμε πάλι! Το πιάσα! Σε τσάκωσα! Περίμενε, Πόλη! Έρχομαι! Γρήγορα! Δώσε μου τα μπισκότα! Παραλίγο! Λίγο έλειψε να χάσουμε μερικά μπισκότα! Θα τα φέρω αυτά μέσα αμέσως! Έρχεται η επόμενη φουρνιά, Πόλη! Λοιπόν, υποθέτω ότι αναρωτιέστε γιατί πιάνω επτάμενα μπισκότα, σωστά? Λοιπόν, υπάρχει πολύ καλός λόγος και πολύ καλός σκοπός. Πότε θα τελειώσει επιτέλους η Πόλη τα μπισκότα της? Αν είναι ακριβείς οι οσφρυτικές μου αισθήσεις, και είναι, θα έλεγα σε 3, 2, 1. Ποιος θέλει μπισκότο? Εγώ! Καλά, εδώ είναι ένα για σένα, και για σένα, και για σένα, και για σένα. Τα μπισκότα από βρώμη είναι έργο τέχνης. Συμφωνώ, ναι. Φαίνεται ότι δεν εκτιμάνε όλα τα μπισκότα σου, Πόλη. Αλλά είναι ο μόνος. Είναι υπέροχα. Είναι φρικτό. Λία! Τι συμβαίνει? Το πάρκο του Πόλιβιλ! Ξέρω ότι ο κόσμος προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει κούνιες για να έχουν τα παιδάκια κάπου να παίξουν. Προσπαθούνε, αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει αρκετά. Για απόψε λίγη διορία. Δηλαδή δεν θα αποκτήσουν τα παιδιά τις κούνιες? Αυτό είναι τρομερό! Θέλω να κάνω κάτι να βοηθήσω. Πριν είναι πολύ αργά. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τρόπο να βγάλω αρκετά χρήματα εγκαίρως. Ορίστε, πάρε μπισκότο. Θα σου φτιάξει το κέφι. Δεν νομίζω ότι ένα μπισκότο μπορεί. Είναι πολύ νόστιμο. Παιδιά, σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι? Φυσικά. Αμέ, είναι το ρουβίδιο αλκαλικό μέταλλο? Δεν έχω ιδέα, αλλά το εκλαμβάνω ως ναι. Χρειάζομαι λιγάκι ακόμη ενθάρρυνση. Υπάρχει περίπτωση να φτιάξεις μερικά ακόμη μπισκότα, Πόλη? Ασφαλώς, αλλά δεν μπορείς να φας άλλα. Γιατί θα τα πουλήσουμε για να βγάλουμε χρήματα για το πάρκο. Είσαι η καλύτερη, Πόλη, αλλά πρέπει να βιαστείς. Το πάρκο χρειάζεται τα χρήματα μέχρι το βράδυ. Βασικά, τα πράγματα είναι απλά. Αν χρειαστεί να βγάλουμε πολλά χρήματα, Πόλη, θα χρειαστεί να φτιάξεις πολλά μπισκότα. Δεν θα καταφέρω να φτιάξω πάνω από μια δεκάδα τη φορά. Θα χρειαστώ λίγη βοήθεια. Μπορώ να τρέξω σπίτι και να φέρω τη βοηθό ρομπότ. Όχι, ευχαριστώ, Σάνι. Το ρομπότ σου είναι μια υπέροχη μηχανή, αλλά συνήθισα να φτιάχνω χειροποίητα μπισκότα. Και αν μου δώσετε όλες ένα χεράκι, είμαι σίγουρη ότι θα φτιάξουμε ένα σωρό μπισκότα στο πι και φι. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, Πόλη. Ναι. Καμιά από εμάς δεν ξέρει να φτιάχνει μπισκότα. Τότε θα αξιοποιήσουμε αυτά που ξέρετε, Σάνι. Ξέρεις καλύτερα από τον καθένα από επιστημονικές μετρήσεις. Ακριβώς. Θα μετρήσεις τις δόσεις των υλικών. Κρίση, είσαι η καλύτερη καλλιτέχνη στην πόλη. Δουλειά σου είναι να διακοσμήσεις τα μπισκότα. Το αναλαμβάνω. Εγώ τι θα κάνω? Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάτι σημαντικό που μπορεί να κάνει κάποιος με τόση φινέτσα και γούστο σαν εμένα. Αμέ, αφού έχεις τόσο πολύ γούστο, μπορείς να γίνεις η επίσημη γευσηγνώστριά μας. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά. Τι άρωμα είναι αυτό, το μυρίζετε? Τι είναι αυτό? Το άρωμα. Υπέροχα. Μπορώ να έχω ένα? Εγώ θα ήθελα, παρακαλώ. Ξεπουλήσαμε αμέσως.
ίσως. Πολύ καλό νέο. Αλλά υπάρχει και κακό. Δεν βγάλαμε αρκετά χρήματα για να πάρουμε κούνιες για τα παιδιά. Δεν είναι τα μόνα κακά νέα. Κοίτα! Ξεπουλήσαμε. Και όποιος αγόρασε ένα μπισκότο θέλει και άλλο. Και φαίνεται ότι το είπαν και σε όλους τους φίλους τους. Κι όμως, αυτά δεν είναι καθόλου κακά νέα. Με τόσο πολλούς πελάτες, στοιχηματίζω ότι μπορούμε να πουλήσουμε 1000 ακόμη μπισκότα. Ναι, πράγμα που θα μας αποφέρει αρκετά χρήματα για να πάρουμε την κούνια για τα παιδιά. Πιστεύεις πραγματικά ότι μπορούμε, Πόλη? Το ξέρω ότι μπορούμε. Λία, εσύ μείνε εδώ. Ό,τι κι αν συμβεί, μην αφήσεις τους πελάτες να φύγουν. Οι υπόλοιπες θα πάρουμε υλικά, θα φτιάξουμε περισσότερα μπισκότα και θα επιστρέψουμε σύντομα. Ήδη χρησιμοποιήσαμε όλα τα υλικά που είχα στο σπίτι. Επομένως, έφτιαξα λίστα με όλα όσα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε παίρνοντας όλο το αλεύρι που έχουν. Ποιο αλεύρι? Αχ, όχι! Πουλήθηκε όλο! Και όχι μόνο αυτό. Αν είναι σωστή η παρατηρητική μου ικανότητα, και είναι, σε αυτό το κατάστημα λείπουν πολλά πράγματα που χρειαζόμαστε. Καλά, μην πανικοβάλλεστε. Μα μας τελειώνει ο χρόνος. Τότε θα χωριστούμε. Πηγαίνετε σε όποιο μέρος του Πόλιντλ μπορείτε να σκεφτείτε. Κάπου θα βρείτε αυτά τα υλικά, δεν μπορεί. Δεν θα περιμένω όλη μέρα. Μάλλον θα πάω το σκύλο μου μια βόλτα. Περιμένετε! Μη φεύγετε! Παιδιά, αυτό θέλετε να το ακούσετε! Ένα φράγκο ή βιολέτα. Γιατί μας τραγουδάει? Τσιγκολελέτα, τσιγκολελέτα. Μόνο αυτά μπόρεσα να βρω. Δεν έχουμε αρκετά υλικά. Άχου, τι θα κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να φτιάξουμε αρκετά μπισκότα με αυτά. Συμφωνώ. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Γι' αυτό ζήτησα από τη Σάνι να πάει σπίτι και να φέρει... Τη βοηθό ρομπότ! Καρέτα! Όταν με ενημέρωσες, Πόλη, πήρα την πρωτοβουλία να ξαναπρογραμματίσω το ρομπότ έτσι ώστε να μετατρέψει κάθε οργανικό μείγμα σε χρήσιμα υλικά. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τροφή και να τη μετατρέψει σε υλικά για να φτιάξουμε μπισκότα. Θα είστε με! Την ακούσατε! Φέρτε ό,τι μπορείτε! Πολύ, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να φτιάξει μπισκότα πολύ γρήγορα. Απορώ πως δεν το χρησιμοποιήσαμε πιο πριν. Έχει απέσια γεύση. Εγώ θα το κρίνω αυτό. Στο κάτω-κάτω είμαι επίσημη γευσιγνώστρια και... Ω, Θεέ μου, είναι απέσιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν μπορούμε. Χρησιμοποιήσαμε όλη τη μουστάρδα και το κέτσαπ που είχε η Πόλη. Δεν έμεινε τίποτα για να ταΐσουμε τη βοηθό ρομπότ. Και δεν μας μένει χρόνος πριν λήξει η διορία. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά δεν θα αποκτήσουν τελικά κούνιες. Πίστεψέ με, δεν θα σου αρέσει. Τουλάχιστον φαίνεται να αρέσουν σε κάποιον. Ναι, είναι καλά για αυτόν. Αλλά δυστυχώς θα είναι κομματάκι δύσκολο να βρούμε αρκετούς ανθρώπους που να τους αρέσουν τα απέσια μπισκότα όσο εκείνου.
Έχεις δίκιο. Αποκλείεται να βρούμε αρκετούς τέτοιους ανθρώπους. Τότε γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένη? Επειδή ξέρω πώς να χρησιμοποιήσουμε τα μπισκότα για να αποκτήσουν τα παιδιά τις κούνιες τους. Μάλλον είμαι καλύτερη στις κλακέτες από ό,τι νόμιζα. Τα καταφέρατε! Φτιάξατε έγκαιρα τα μπισκότα! Βασικά, δεν τα καταφέραμε. Τι είπε, τι? Περίεργα μας τα λέει. Κοίταξε τα. Τι συμβαίνει? Έφτιαξες σκύλο μπισκότα? Όχι οποιαδήποτε σκύλο μπισκότα. Δεν έχω ξαναδεί την Τζέννη μου να ξετρελαίνεται με κάτι τόσο πολύ. Περίμενα να αγοράσω μπισκότα, αλλά βλέποντας πόσο χαρούμενη έκανα την Τζέννη, καλύτερα να ξοδέψω τα λεφτά μου σε αυτές τις λιχουδιές για αυτή. Έρχονται 4 ντουζίνες. Ορίστε, 3 ακόμα μπισκότα. Πάντα λέω, δεν υπάρχει τίποτε που να μην το καταφέρει ένα κορίτσι με λίγη φαντασία. Μπορεί να χρειάστηκε να μετατρέψουμε μια συνηθισμένη πώληση μπισκότων σε κάτι ασυνήθιστο, αλλά τα καταφέραμε. Βγάλαμε αρκετά χρήματα και προλάβαμε τη διορία. Οφείλω να παραδεχτώ, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν πιο νόστιμα. Γεια! Είμαι η Polly Pocket και αυτό είναι το Pollyville! Το καλύτερο μέρος για να ζήσουμε την καλύτερη μας μέρα! Με την πρώτη ματιά μπορεί να σας φανεί συνηθισμένο, αλλά κοιτάξτε καλύτερα! Αυτό το μέρος είναι καταπληκτικό! Είναι η μόνη πόλη που ξέρω όπου μια επίσκεψη στο κομμωτήριο... Μα τι ωραίο μαλλί χρησιμοποιήσει! Πώς θα τα κάνουμε? Είναι πολύ σύντομη! Ναι, το Pollyville είναι υπέροχο, αλλά θα γίνει ακόμα καλύτερο! Μετακομίζουν εδώ δύο νέα κορίτσια. Η μία έρχεται από μεγάλη πόλη, η άλλη από την εξοχή. Και οι δύο φτάνουν από στιγμή σε στιγμή. Γεια, είμαι η Polly. Γεια, είμαι η Λάιλα. Και εγώ είμαι η Λία. Τι ρόλο παίζει το πανό? Ναι, ποιος κάνει πάρτι καλωσορίσματος σε δύο κορίτσια που μόλις έφτασαν? Εγώ! Το Pollyville είναι το καινούριο σας σπίτι. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να σας καλωσορίσω από ένα πάρτι? Hey, περίμενε! Σπίτι? Μόλις έφτασα και δεν θέλω να φανώ κακιά, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα μείνω. Κοίτα, το Pollyville είναι συμπαθητικό, αλλά... ήδη μου λείπουν τα λιβάδια και οι φάρμες του δικού μας τόπου. Για να μην αναφέρω τον ορίζοντα της Μεγαλούπολης, τους ουρανοξύστες και τα πεντάστερα εστιατόρια. Ω, ελάτε, δώστε του μια ευκαιρία. Το Pollyville είναι το καλύτερο μέρος για να ζήσετε την καλύτερη σας μέρα. Και θα σας το αποδείξω. Οργανώνοντας το καλύτερο πάρτι καλωσορίσματος και για τις δύο. Κοιτάξτε. Ω, Θεούλη μου. Ναι, wow. Αλλά... μου φαίνεται ότι κάτι λείπει από αυτό το πάρτι. Δεν ξέρω πώς γίνονται εδώ αυτά. Αλλά στην πόλη τα πάρτι έχουν συνήθως, ξέρεις, καλεσμένους. Ω, τους κάλεσα όλους. Αλλά ήθελα να έρθετε εσείς οι δύο πρώτες για να διαλέξετε φαγητό, μουσική και δραστηριότητες. Και στο κάτω-κάτω είναι το καλωσόρισμά σας. Και αν σας πείσει να μείνετε μαζί μας στο Pollyville, θα είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω. Ελάτε. Εντάξει. Πλάκα έχει! Πρώτη στάση, φαγητό! Ό,τι θελήσετε, το κατάστημα το έχει! Θα το πάρουμε για το σπίτι στο Πίκεφι! Όχι! Δεν το τρώω αυτό! Ή όχι! Καλά, τι θα λέγατε για γαλόπουλα? Μου τελειώνει οι επιλογές. Μουσμελτζάνας. Περίμενε, Ρικ. Το βρήκα. Πίτσα. Όλοι λατρεύουν την πίτσα. Ωραία. Λοιπόν, τι θα θέλατε πάνω? Πεπερώνι, παρακαλώ. Πολύ κρέας.
Μελιτζάνα. Μπα, πολύ λαχανικό. Αντζούγες, παρακαλώ. Ήου, πολύ ψαρικό. Α, τελικά, ίσως να είναι δυσκολότερο όπως νόμιζα. Εντάξει, ας ξεχάσουμε το φαγητό προς το παρόν. Τι λέτε να διαλέξουμε μουσική? Ναι, είμαι σίγουρη ότι εδώ θα συμφωνήσουμε. Είναι εμφανές ότι σε ένα πάρτι η δυνατή ροκ μουσική είναι... Το τελευταίο που θα θέλαμε να ακούσουμε, αν θέλουμε να ακούμε τους ήχους της φύσης. Α, πολύ ησυχία. Κάνεις λάθος. Καλά, ας ξεχάσουμε το φαγητό και τη μουσική. Ας διαλέξουμε τι θα κάνουμε για διασκέδαση. Τι λέτε για πάρτι περιποίησης? Ω, ναι! Μου αρέσει η καλή ιδέα! Ας πάρουμε μερικές βούρτσες μαλλιών! Τέλεια! Θα χρησιμοποιήσω τη δική μου για να φτιάξω τα μαλλιά σου και μετά εσύ τη δική σου για να φτιάξεις τα δικά μου! Ή όχι! Η φίλη μου η Κρίση είναι η πιο φοβερή καλλιτέχνη στο Πόλιβι! Αν το πρόβλημα απαιτεί δημιουργική λύση, αυτή θα τη βρει! Αν καταφέρουμε να μας προσέξει. Όταν ασχολείται με την τέχνη, η Κρίση αγνοεί τα πάντα γύρω της. Μερικές φορές πρέπει να... Γεια σου, Πόλι! Δεν σε είδα να μπαίνεις. Δουλεύω με ένα υλικό που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και έχω δει τα πάντα. Τι πρόκειται να φτιάξεις? Δεν είμαι σίγουρη ακόμη, μα αυτό μπορεί να είναι το αριστούργημά μου. Ή μπορεί να γίνει το φαγητό μου. Πατάτες πουρέ. Πολύ προχωρημένο. Και οικολογικό. Ευχαριστώ. Κρίση, θέλουμε τη βοήθειά σου. Μπορεί το καλλιτεχνικό μυαλό σου να σκεφτεί ένα ωραίο πάρτι για δύο κορίτσια, τη Λάιλα και τη Λία, που δεν συμφωνούν σε τίποτε. Λοιπόν, τι λες? Ένα πάρτι τέχνης φυσικά. Υπέροχη ιδέα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα φέρω χαρτί και μαρκαδόρους. Θα φέρω μπουγιές και κραγιόν. Κοίτα πως τους γονείς μας θα μας δανείσουν έργα τέχνης από τη συλλογή τους και να καλέσουν φίλους τους καλλιτέχνες για τα ορντεύρ. Και μετά θα νοικιάσουμε λιμουζίνες για τους κριτικούς και... Τι, αυτό δεν εννοούσατε με το πάρτι τέχνης? Λυπάμαι πολύ, Πόλι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εμείς οι δύο δεν συμφωνούμε πουθενά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπες, το οποίο συμφωνώ. Δεν φταίς εσύ, Πόλι. Ίσως το Πόλιβιλ δεν είναι το κατάλληλο μέρος για εμάς. Περιμένετε, δεν τα παρατάω ακόμη. Θέλω να πω, έχουμε ακόμη... Δεν έχουμε καθόλου χρόνο μέχρι να αρχίσει το πάρτι. Ελάτε! Η φίλη μου η Σάνι θα βρει τη λύση. Είναι ιδιοφυΐα. Αυτή σκέφτηκε με ποιο τρόπο θα βάλω ρουκέτες στο σκούτερ. Ρουκέτες! Ποιες ρουκέτες! Λία και Λάιλα, αυτή είναι η Σάνι. Η Σάνι μπορεί να σχεδιάσει τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Το IQ της ξεπερνάει κάθε μέτρηση. Δεν σε πειράζει που καφιάμαι για σένα? Μπα, δεν καφιέσαι. Λες την προφανή αλήθεια. Εδώ είναι η μετρήση, αν θέλετε να δείτε. Δεν πειράζει. Θέλουμε τη βοήθειά σου σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα. Είμαι σίγουρη ότι έχω τη λύση, όποιο και αν είναι το δίλημά σας, κάπου εδώ. Τι είδους πρόβλημα έχετε? Αστρολογικό? Βιολογικό? Μυθολογικό? Αφήστε το επάνω μου. Είμαι σίγουρη ότι έχω το εργαλείο για να το χειριστώ. Ωραία, τέλεια. Θέλω να κάνω ένα πάρτι στο οποίο δύο άνθρωποι που δεν συμφωνούν πουθενά θα συμφωνήσουν ότι τους αρέσει. Δεν νομίζω να έχω εργαλείο για κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, η Πόλη. Πρωτόνια, φωτόνια, νετρόνια, σου έχω τη λύση. Αλλά στα πάρτι δεν νομίζω ότι υπάρχει εφεύρεση που να λύνει ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν πειράζει, Σάνι. Ξέρω ότι κάτι πρέπει να υπάρχει στο Πόλιβι που μπορεί να κάνει τη σημερινή μέρα το καλύτερο πάρτι καλωσορίσματος και για τις δύο. Και θα το βρούμε. Και πρέπει να βιαστούμε.
μπορώ να σας οργανώσω το καλύτερο πάρτι καλώς ορίσματος σήμερα, επειδή η ημέρα τέλειωσε. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια. Γιατί? Ναι, αυτή ήταν η καλύτερη μέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, αλήθεια. Ναι, ναι. Σήμερα γνωρίσαμε τους πάντες. Και είδαμε τα πάντα. Όλα σε μια μέρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο καλωσόρισμα στο Πόλιβι. Ούτε εγώ. Αύριο θα πάμε ξανά στο κομμωτήριο. Συμφωνώ. Και μετά στην αγορά φρούτων. Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Δηλαδή θα μείνετε και οι δύο. Φυσικά, γιατί να φύγουμε από το Πόλιβιλ. Το Πόλιβιλ είναι καταπληκτικό. Και ήδη νιώθω σαν στο σπίτι μου. Χάρη σε σένα, Πόλι. Λοιπόν, μετά την αγορά φρούτων θα πάμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, μπορεί τελικά να έγινε εντελώς κατά λάθος, αλλά τα κατάφερα. Έκανα και για τις δύο το καλύτερο καλωσόρισμα. Και πάλι ευχαριστούμε, Πόλι. Για όλα όσα έκανες. Λοιπόν, μάλλον θα σας καληνυχτήσω. Αχα, ναι, έχουμε μεγάλη μέρα αύριο και είμαστε ξεθεωμένες. Κι εγώ. Ήρθε η ώρα να πάμε στα σπίτια μας για την καλύτερη νύχτα ύπνου. Την αξίζουμε. Έκπληξη! Έκπληξη! Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Περάσατε καλά? Όχι, το πάρτι. Το είχα ξεχάσει τελείως. Και εγώ το ίδιο. Και μετά το καταπληκτικό καλωσόρισμα σήμερα, είμαστε ξεθεωμένες. Και τι θα γίνει με το πάρτι καλωσορίσματος? Αφού είναι τόσο αργά και με το ζόρι κρατιόμαστε ξύπνιες, μόνο ένα πράγμα μας απομένει να κάνουμε. Να το μετατρέψουμε στο καλύτερο πιτζάμα πάρτι! Με συγχωρείτε! Είμαι η Πόλη. Οι φίλες μου και εγώ ήρθαμε στο Λούνα Πάρκ του Πόλιβιλ για μια χαλαρωτική ημέρα. Πρόσεξε! Προφανώς δεν ήταν χαλαρή. Και όλα εξαιτίας ενός μικρού. Εκεί είναι! Στην παραλία! Μόλις τον είδα στην άλλη πλευρά της προβλήτας. Περίμενε! Εκεί είναι! Εκεί είναι το κουτάβι! Ξέρω ότι μάλλον μπερδευτήκατε λιγάκι. Κι εγώ επίσης. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ας ανέβουμε στη Ρόδα. Αφού ανέβουμε στο τρενάκι. Μην ξεχνάτε ότι υποσχεθήκατε ότι θα πάμε στην παραλία και θα μαζέψουμε δείγματα από όστρακα. Τι χαριτωμένο! Ένα κουτάβι! Ναι, αλλά τι δουλειά έχει στο Λούνα Πάρκ? Και είναι ολομόναχο. Είναι μια απλή θεωρία, αλλά η πιο λογική υπόθεση είναι ότι χάθηκε. Θα έλεγα ότι είναι κάτι περισσότερο από θεωρία, σαν η Κίτα. Όντως χάθηκε. Ω, Θεέ μου, πρέπει να βοηθήσουμε να γυρίσει σπίτι του. Αναρωτιέμαι αν είναι φιλικό. Φαντάζομαι πως ναι. Ο μικρούλης θέλει παιχνίδια. Ναι, ας παίξουμε κρυφτό. Να βρείτε το κουτάβι. Εκεί είναι. Όχι, Λία, είναι εκεί πέρα. Όχι, Κρίση, είναι εκεί πέρα. Είναι, λες και υπάρχουν περισσότερα κουτάβια εδώ. Πιθανόν είναι μία οφθαλμαπάτη που δημιουργούν οι καθρέφτες. Μα πώς θα καταφέρουμε να το βρούμε εδώ μέσα? Δεν θα το βρούμε. Επειδή το κουτάβι δεν είναι πια εδώ. Ελάτε. Σταθείτε! Πού πήγε? Εκεί! Πώς το κάνει αυτό? Είναι σαφές!
θυλαστές. Δεν έχω διαβάσει ποτέ για θυλαστικό που μπορεί να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε! Μα πώς κατάφερε να ανέβει εκεί πάνω? Μη σε νοιάζει πώς! Πιάς τον! Πείτε μου ότι δεν το έκανε αυτό! Μπορώ να σου το πω, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι το έκανε! Όχι! Πώς θα το κατεβάσουμε από εκεί πάνω? Ξέρω πώς! Ελάτε! Μόλις ανέβουμε στην κορυφή, θα καταφέρουμε να πάρουμε το κουτάβι από τη ρόδα! Δεν το πιστεύω! Τώρα είναι σε προβλήτα εκεί πέρα! Πώς κατέβηκε τόσο γρήγορα! Ει, κοιτάξτε! Πώς ανέβηκε πάλι εκεί! Ελάτε! Περιμένετε! Έχουμε τρελαθεί στο τρέξιμο και το μόνο που καταφέραμε είναι να κουραστούμε. Αν είναι να πιάσουμε το σκύλο, χρειαζόμαστε στρατηγική. Λία, έχεις περισσότερα κατοικίδια από εμάς. Έχεις καμιά ιδέα? Βασικά, ναι! Ξέρω πως θα πιάσουμε το κουτάβι! Αντί να το κυνηγάμε εμείς, θα το κάνουμε να έρθει αυτός σε εμάς, βάζοντας ένα νόστιμο με ζεδάκι. Έλα, μικρέ! Κατέβα κάτω! Θέλεις ένα σμό? Κάτω! Τι? Το popcorn εξαφανίστηκε! Πάει, στρατηγική μας! Ελάτε! Εκεί είναι! Στην παραλία! Μόλις τον είδα στην άλλη πλευρά της προβλήτας! Σταθείτε! Εκεί είναι! Εκεί είναι το κουτάβι! Τώρα ξέρετε ό,τι ξέρω! Όχι πολλά πράγματα! Η όλη κατάσταση είναι πολύ περίεργη! Είναι λες και το κουτάβι μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα! Είναι αδύνατον όμως! Σωστά! Εντάξει! Εντάξει! Ουπς! Συγγνώμη για τη ρακέτα! Το κουτάβι έχει σε μπογιά! Είπα ότι λυπάμαι! Όχι, όχι, όχι! Εννοώ είναι θαυμάσιο που χύθηκε μπογιά! Το κουτάβι την πάτησε! Κοιτάξτε, απλώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του! Αποτυπώματα της πατούσας το οδηγούν στην παραλία! Είναι σχεδόν πανεύκολο! Πήγε κάτω από τις σανίδες της προβλήτας! Ναι! Και μετά βγήκε έξω από εκεί πέρα! Ελάτε! Να έχετε τα μάτια σας 14 στα ίχνη. Ακολουθώντας τα, μου είναι αδύνατο να φανταστώ πώς θα χάσουμε το κουτάβι αυτή τη φορά. Εμένα όχι. Ω, θεούλη μου! Μα τι στο καλό συμβαίνει? Δεν έχω ιδέα. Μόνο ένα πράγμα ξέρω σίγουρα. Θα βρούμε οπωσδήποτε αυτό το κουτάβι. Απλώς θα χωριστούμε και θα ακολουθήσουμε όλα τα ίχνη. Κρίση! Επέστρεψε στην προβλήτα κοντά στα παιχνίδια! Έρχομαι εκεί αμέσως! Λία, θα βοηθήσω την Κρίση να πιάσει το κουτάβι! Την Κρίση? Μα το βλέπω το κουτάβι! Είναι ακριβώς μπροστά μου, στην παραλία! Το βλέπεις? Είναι εκεί! Καλά, περίμενε, έρχομαι αμέσως! Λάιλα, είμαι απασχολημένη τώρα! Δεν θα με βοηθήσεις να πιάσω το κουτάβι? Είναι εδώ, δίπλα μου, κοντά στο τρενάκι! Μα πώς γίνεται? Τέλος πάντων, έρχομαι εκεί! Πολ, έλα στη ρόδα αμέσως! Το κουτάβι είναι εδώ! Μα, Σάνι, η Λάιλα είπε ότι είναι στο τρενάκι! Α? Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό η Λάιλα, το βλέπω μπροστά μου! Βλέπεις? Δεν μπορώ να διαφωνήσω! Μπράβο, Σάνι! Λία, Λάιλα, Κρίση,
Ελάτε εδώ πέρα αμέσως. Ναι, θα ερχόμουν, αλλά δεν μπορώ γιατί κοιτάζω το κουτάδι. Ω, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, αφού το βλέπω μπροστά μου. Νομίζω ότι όλες σας χρειάζεστε γυαλιά. Ελάτε εδώ αμέσως να με βοηθήσετε να πιάσω το κουτάδι που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μου. Μα πώς είναι δυνατόν? Εγώ και εσύ το έχουμε τώρα μπροστά μας. Η λογική λέει ότι τα κορίτσια πρέπει να κάνουν λάθος. Επειδή τρέχουν όλη μέρα στον ήλιο, μπορεί να έχουν πάθει τελείριο από την υπερθερμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει παρεστήσεις. Πόλη? Ασφαλώς φαίνεται αδύνατο να βλέπουν η Κρίση, η Λία και η Λάιλα ταυτόχρονα το κουτάβι. Ιδίως αφού η Σαν και εγώ το έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Αλλά εμπιστεύομαι πολύ τις φίλες μου για να τις αμφισβητώ, ακόμα κι αν είναι αδύνατο αυτό που λένε. Επομένως θα ξεχάσω τι είναι αδύνατο και τι όχι. Θα δω τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Και από εδώ πάνω έχω πολύ διαφορετική σκοπιά. Βλέπω ολόκληρο το Λούνα Πάρκ και την παραλία και... Ω! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα κουτάβια! Δεν είναι περίεργο που το κουτάβι ήταν σε περισσότερα από ένα μέρος ταυτόχρονα? Τώρα δεν θα μας ξεφύγει, ή μάλλον δεν θα μας ξεφύγουν. Λοιπόν, Λάιλα, σε βλέπω καθαρά και το κουτάβι είναι μπροστά σου. Αν πας αριστερά, θα του κόψεις το δρόμο και θα το πιάσεις στην αποβάθρα. Με την καθοδήγησή σου, Πόλη, το κουτάβι δεν μου ξέφυγε. Πέτυχε το σχέδιο. Ασφαλώς πέτυχε. Πέτυχε τόσο καλά που όλες πιάσαμε ένα κουτάβι. Πώς όμως, πώς είναι δυνατόν να πιάσαμε τόσα κουτάβια? Γιατί πάντα τόσα ήταν. Βλέπετε? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει? Ω, Θεέ μου! Βρήκατε τα κουτάβια των κοριτσιών! Αχα! Τέσσερα πανομοιότυπα κουτάβια για τέσσερις πανομοιότυπες τετράδιμες! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Θα σας φέρω την ανταμοιβή! Α, δεν πειράζει! Η ανταμοιβή μας είναι το ότι γύρισαν τα κουταβάκια σπίτι τους. Εξάλλου, έχουμε να απολαύσουμε τη μέρα μας στο Λούνα Πάρκ! Δεν ήταν εύκολο, αλλά όλα πήγαν καλά για το... Πολύ! Αρχίσαμε πάλι! Γεια! Είμαι η Polly Pocket και αυτό είναι το Pollyville! Το καλύτερο μέρος για να ζήσουμε την καλύτερη μας μέρα! Με την πρώτη ματιά μπορεί να σας φανεί συνηθισμένο, αλλά κοιτάξτε καλύτερα! Αυτό το μέρος είναι καταπληκτικό! Είναι η μόνη πόλη που ξέρω όπου μια επίσκεψη στο κομμωτήριο... Μα τι ωραίο μα χρησιμοποιήσει! Πώς είναι να τα κάνουμε? Είναι πολύ σύντομη! Ναι, το Pollyville είναι υπέροχο, αλλά θα γίνει ακόμα καλύτερο! Μετακομίζουν εδώ δύο νέα κορίτσια. Η μία έρχεται από μεγάλη πόλη, η άλλη από την εξοχή. Και οι δύο φτάνουν από στιγμή σε στιγμή. Γεια! Είμαι η Πόλη! Γεια! Είμαι η Λάιλα! Κι εγώ είμαι η Λία! Τι ρόλο παίζει το πανό? Ναι! Ποιος κάνει πάρτι καλωσορίσματος σε δύο κορίτσια που μόλις έφτασαν? Εγώ! Το Pollyville είναι το καινούριο σας σπίτι! Υπάρχει καλύτερος τρόπος να σας καλωσορίσω από ένα πάρτι! Περίμενε! Σπίτι? Μόλις έφτασα! Και δεν θέλω να φανώ κακιά, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα μείνω! Κοίτα! Το Pollyville είναι συμπαθητικό, αλλά ήδη μου λείπουν τα λιβάδια και οι φάρμες του δικού μας τόπου. Και να μην αναφέρω τον ορίζοντα της Μεγαλούπολης, τους ουρανοξύστες και τα πεντάστερα εστιατόρια. Ω, ελάτε, δώστε του μια ευκαιρία. Το Pollyville είναι το καλύτερο μέρος για να ζήσετε την καλύτερη σας μέρα. Και θα σας το αποδείξω. Οργανώνοντας το καλύτερο πάρτι καλωσορίσματος και για τις δύο. Κοιτάξτε. Ω, Θεούλη μου. Ναι, wow. Αλλά μου φαίνεται ότι κάτι λείπει από αυτό το πάρτι. Δεν ξέρω πώς γίνονται εδώ αυτά.
Αλλά στην πόλη τα πάρτι έχουν συνήθως, ξέρεις, καλεσμένους. Α, τους κάλεσα όλους. Αλλά ήθελα να έρθετε εσείς οι δύο πρώτες για να διαλέξετε φαγητό, μουσική και δραστηριότητες. Και στο κάτω-κάτω είναι το καλωσόρισμά σας. Και αν σας πείσει να μείνετε μαζί μας στο Πόλιβιλ, θα είναι το καλύτερο! Δεν ξέρω. Ελάτε! Εντάξει! Πλάκα έχει! Πρώτη στάση, φαγητό! Ό,τι θελήσετε, το κατάστημα το έχει! Θα το πάρουμε για το σπίτι στο Πίκεφι! Όχι. Δεν το τρώω αυτό. Ή όχι. Καλά. Τι θα λέγατε για γαλόπουλα. Μου τελειώνει οι επιλογές. Μουσμελτζάνας. Περίμενε, Ρικ. Το βρήκα. Πίτσα. Όλοι λατρεύουν την πίτσα. Ωραία. Λοιπόν, τι θα θέλατε πάνω. Πεπερώνει, παρακαλώ. Πολύ κρέας. Μελιτζάνα. Μπα, πολύ λαχανικό. Αντζούγες, παρακαλώ. Ήου, πολύ ψαρικό. Τελικά, ίσως να είναι δυσκολότερο από όσο νόμιζα. Εντάξει, ας ξεχάσουμε το φαγητό προς το παρόν. Τι λέτε να διαλέξουμε μουσική. Ναι, είμαι σίγουρη ότι εδώ θα συμφωνήσουμε. Είναι εμφανές ότι σε ένα πάρτι η δυνατή ροκ μουσική είναι... Το τελευταίο που θα θέλαμε να ακούσουμε, αν θέλουμε να ακούμε τους ήχους της φύσης. Α, πολύ ησυχία. Κάνεις λάθος. Καλά, ας ξεχάσουμε το φαγητό και τη μουσική. Ας διαλέξουμε τι θα κάνουμε για διασκέδαση. Τι λέτε για πάρτι περιποίησης. Ω, ναι. Μου αρέσει η καλή ιδέα. Ας πάρουμε μερικές βούρτσες μαλλιών. Τέλεια. Θα χρησιμοποιήσω τη δική μου για να φτιάξω τα μαλλιά σου και μετά εσύ τη δική σου για να φτιάξεις τα δικά μου. Ή όχι. Η φίλη μου η Κρίση είναι η πιο φοβερή καλλιτέχνη στο Πόλιβιλ. Αν το πρόβλημα απαιτεί δημιουργική λύση, αυτή θα τη βρει. Αν καταφέρουμε να μας προσέξει. Όταν ασχολείται με την τέχνη, η Κρίση αγνοεί τα πάντα γύρω της. Μερικές φορές πρέπει να... Γεια σου, Πόλι. Δεν σε είδα να μπαίνεις. Δουλεύω με ένα υλικό που δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και έχω δει τα πάντα. Τι πρόκειται να φτιάξεις? Δεν είμαι σίγουρη ακόμη, μα αυτό μπορεί να είναι το αριστούργημά μου. Ή μπορεί να γίνει το φαγητό μου. Πατάτες πουρέ. Πολύ προχωρημένο. Και οικολογικό. Ευχαριστώ. Κρίση, θέλουμε τη βοήθειά σου. Μπορεί το καλλιτεχνικό μυαλό σου να σκεφτεί ένα ωραίο πάρτι για δύο κορίτσια, τη Λάιλα και τη Λία, που δεν συμφωνούν σε τίποτε. Λοιπόν, τι λες? Ένα πάρτι τέχνης φυσικά. Υπέροχη ιδέα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα φέρω χαρτί και μαρκαδόρους. Θα φέρω μπουγιές και κρεγιόν. Και θα πω στους γονείς μας να μας δανείσουν έργα τέχνης από τη συλλογή τους και να καλέσουν φίλους τους καλλιτέχνες για τα ορντεύρ. Και μετά θα νοικιάσουμε λιμουζίνες για τους κριτικούς και... Τι, αυτό δεν εννοούσατε με το πάρτι τέχνης? Λυπάμαι πολύ, Πόλι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εμείς οι δύο δεν συμφωνούμε πουθενά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπες, το οποίο συμφωνώ. Δεν φταίσαι εσύ, Πόλι. Ίσως το Πόλιβιλ δεν είναι το κατάλληλο μέρος για εμάς. Περιμένετε, δεν τα παρατάω ακόμη. Θέλω να πω, έχουμε ακόμη... Δεν έχουμε καθόλου χρόνο μέχρι να αρχίσει το πάρτι. Ελάτε! Η φίλη μου η Σάνι θα βρει τη λύση. Είναι ιδιοφυΐα. Αυτή σκέφτηκε με ποιο τρόπο θα βάλω ρουκέτες στο σκούτερ. Ρουκέτες! Ποιες ρουκέτες! Λία και Λάιλα, αυτή είναι η Σάνι. Η Σάνι μπορεί να σχεδιάσει τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Το IQ της ξεπερνάει κάθε μέτρηση. Δεν σε πειράζει που καφιάμαι για σένα? Μπα, δεν καφιέσαι. Λες την προφανή αλήθεια. Εδώ είναι η μετρήση, αν θέλετε να δείτε. Δεν πειράζει. Θέλουμε τη βοήθειά σου σε ένα τεράστιο πρόβλημα.
Τεράστιο πρόβλημα! Κανένα πρόβλημα! Είμαι σίγουρη ότι έχω τη λύση, όποιο και αν είναι το δίλημά σας κάπου εδώ. Τι είδους πρόβλημα έχετε? Αστρολογικό? Βιολογικό? Μυθολογικό? Αφήστε το επάνω μου! Είμαι σίγουρη ότι έχω το εργαλείο για να το χειριστώ. Ωραία, τέλεια! Θέλω να κάνω ένα πάρτι, στο οποίο δύο άνθρωποι που δεν συμφωνούν πουθενά θα συμφωνήσουν ότι τους αρέσει. Δεν νομίζω να έχω εργαλείο για κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, η πόλη. Πρωτόνια, φωτόνια, νετρόνια, σου έχω τη λύση. Αλλά στα πάρτι δεν νομίζω ότι υπάρχει εφεύρεση που να λύνει ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν πειράζει, Σάνι. Ξέρω ότι κάτι πρέπει να υπάρχει στο Πόλιβι που μπορεί να κάνει τη σημερινή μέρα το καλύτερο πάρτι καλωσορίσματος και για τις δύο. Και θα το βρούμε. Και πρέπει να βιαστούμε. Δεν μπορώ να σας οργανώσω το καλύτερο πάρτι καλωσορίσματος σήμερα, επειδή η μέρα τέλειωσε. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια. Γιατί? Ναι, αυτή ήταν η καλύτερη μέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Αλήθεια? Ναι. Ναι. Σήμερα γνωρίσαμε τους πάντες. Και είδαμε τα πάντα. Όλα σε μια μέρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο καλωσόρισμα στο Πόλιβι. Ούτε εγώ. Αύριο θα πάμε ξανά στο κομμωτήριο. Συμφωνώ. Και μετά στην αγορά φρούτων. Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Δηλαδή θα μείνετε και οι δύο? Φυσικά, γιατί να φύγουμε από το Πόλιβιλ? Το Πόλιβιλ είναι καταπληκτικό. Και ήδη νιώθω σαν στο σπίτι μου. Χάρη σε σένα, Πόλι. Λοιπόν, μετά την αγορά φρούτων θα πάμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, μπορεί τελικά να έγινε εντελώς κατά λάθος, αλλά τα κατάφερα. Έκανα και για τις δύο το καλύτερο καλωσόρισμα. Και πάλι ευχαριστούμε, Πόλι. Για όλα όσα έκανες. Λοιπόν, μάλλον θα σας καληνυχτήσω. Αχα, ναι. Έχουμε μεγάλη μέρα αύριο και είμαστε ξεθεωμένες. Κι εγώ. Ήρθε η ώρα να πάμε στα σπίτια μας για την καλύτερη νύχτα ύπνου. Την αξίζουμε. Έκπληξη! Έκπληξη! Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Περάσατε καλά? Όχι, όχι. Το πάρτι. Το είχα ξεχάσει τελείως. Κι εγώ το ίδιο. Και μετά το καταπληκτικό καλωσόρισμα σήμερα, είμαστε ξεθεωμένες. Και τι θα γίνει με το πάρτι καλωσορίσματος? Αφού είναι τόσο αργά και με το ζόρι κρατιόμαστε ξύπνιες, μόνο ένα πράγμα μας απομένει να κάνουμε. Να το μετατρέψουμε στο καλύτερο πιτζάμα πάρτι! Γεια! Είμαι η Πολύ Πόκετ και ξέρω τι σκέφτεστε. Γιατί τρέχω στο πόλι όσο γρηγορότερα μπορώ κουβαλώντας 37 μπαλόνια, 59 καρέκλες και ένα σκύλο? Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, που ξεκίνησε λίγο πολύ όπως ξεκινάει κάθε πρωί. Κάθε πρωί, αν εσύ και οι φίλοι σου αποφασίζετε να οργανώσετε μια επίδειξη μόδα στην αυλή. Μόδα στην αυλή για να το διασκεδάσουμε. Ακριβώς. Υπάρχει μεγαλύτερη διασκέδαση από το να το κάνουμε τέλεια? Τι μπορεί να πάει στραβά? Απλώς θα περπατήσουμε στην πασαρέλα. Δεν υπάρχει λάθος τρόπος περπατήματος. Α, υπάρχει. Φυσικά υπάρχει, Λία. Το περπάτημα στην πασαρέλα είναι τέχνη. Οι επαγγελματίες εξασκούν για χρόνια μία κίνηση, όπως το πλάγιο περπάτημα. Κοίτα. Ακόμα κι εγώ δεν το έχω πετύχει ακόμα. Αν θέλουμε να πάει τέλεια η επίδειξη μόδας, θα χρειαστεί να περπατήσουμε πολύ πιο απλά. Αλλά μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχούμε. Όλα θα πάνε καλά. Νόμιζα ότι ήδη πάνε καλά. Εφόσον έχω αυτό.
Το τυχερό μου γούρι! Τι υπέροχο βραχιόλι! Σου φέρνει πραγματικά τύχη! Όσο γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη. Απλώς μου αρέσει να το φοράω σε σημαντικές περιστάσεις. Είναι αυτό σημαντική περίσταση ή νόμιζα ότι είναι απλά μια επίδειξη μόδα στην αυλή? Όταν μιλάμε για μόδα, κάθε περίσταση είναι σημαντική. Στις θέσεις σας, παιδιά! Καλώς ήρθατε στην πρώτη ετήσια επίδειξη μόδας αυλής του Πόλιβι! Κάθε κορίτσι φοράει ένα καταπληκτικό φόρεμα δημιουργία της Κρίση μας! Το πρώτο μας μοντέλο είναι η Λάιλα. Πρέπει να παραδεχτώ, ξέρει πολύ καλά τι κάνει όσον αφορά το περπάτημα στην πασαρέλα. Όχι! Περπατήστε έτσι! Απλά κάντε αυτό που κάνω. Θα πέσει! Λοιπόν, κάναμε ό,τι έκανες. Δεν ήταν τόσο άσχημα. Είχαμε μια δικαιολογία να έρθουμε στο κομμωτήριο για να καθαριστούμε από τη βρωμιά. Για να μην πω ότι στους θεατές φάνηκε να άρεσε η επίδειξη. Ναι, απήχε πολύ από την πλήρη καταστροφή. Ελπίζω να μην κατηγορείτε εμένα για ό,τι έγινε. Δεν σε κατηγορούμε. Επειδή δεν μπορεί να ήταν λάθος μου, σε θέματα μόδας δεν κάνω λάθη. Α, έλα τώρα, όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ όχι. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν πήγαν όλα τέλεια, αλλά πραγματικά μου είναι αδύνατον. Α! Αυτό είναι! Πρέπει να έφταιγε το βραχιόλι! Τι εννοείς? Λοιπόν, με κάποιο τρόπο, αντί για καλοτυχία, μου έφερε γρουσουζιά! Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γρουσουζιά, μιλώντας επιστημονικά! Όχι, αυτό πρέπει να είναι. Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να ήταν λάθος μου. Περίμενε να το βγάλω και θα σου δείξω. Πρέπει να κόλλησε όταν έπεσα. Λάιλα! Γρήγορα σαν κλείστο! Δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά είναι αλήθεια. Δεν πειράζει, Λάιλα. Δεν είσαι τέλεια. Τι? Όχι! Εννοώ την αλήθεια πως αυτό το βραχιόλι είναι καταραμένο. Είναι γρουσούζικο! Επαναλαμβάνω, η γρουσουζιά είναι κάτι που δεν υπάρχει. Μιλώντας επιστημονικά. Ναι, μάλλον πρέπει να αλλάξεις περιβάλλον. Ας βγούμε έξω κι ας... Δεν μπορώ να βγω έξω με αυτό. Μάλλον θα με χτυπήσει κεραυνός. Ήθελα να πλακώσω ένα πιάνο. Δεν θα πάθεις τίποτα. Εύκολο να το λες εσύ. Δεν έχεις ένα γρουσούζικο βραχιόλι κολλημένο στον καρπό σου? Δεν πρόκειται να βγω έτσι έξω. Εσείς πηγαίνετε, κορίτσια, θα τη φέρω εγώ. Λάιλα, είσαι εντάξει? Τώρα είμαι. Βρήκα κάτι αξεσουάρ που θα βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημά μου. Νομίζεις αυτό θα αλλάξει την τύχη μου? Το σίγουρο είναι ότι σου άλλαξε το look. Όχι, όχι καθρέφτες. Και αν τον σπάσω, θα έχω ακόμη περισσότερη γρουσουζιά. Μη λες ανοησίες. Ακούσε εκεί να καλύπτεσαι με τετράφυλλα τριφύλια και πέταλα. Το ξέρω, το ξέρω. Φαίνομαι εκτός μόδας. Ο Πόλι, πρέπει να με βοηθήσεις. Μην ανησυχείς, πάμε να το διορθώσουμε. Να πάμε? Πού να πάμε? Και αν συναντήσω μαύρη γάτα στο δρόμο μου, ή ένα... Έλα, πάμε! Αυτό το πράγμα έχει στα αλήθεια κολλήσει. Αν δεν μπορείς να βγάλεις το βραχιόλι, μπορείς τουλάχιστον να δείξεις τη Λάιλα ότι δεν επηρεάζει την τύχη της. Φυσικά! Εξάλλου δεν υπάρχει αυτό που λένε γρουσούζια. Μιλώντας επιστημονικά. Σωστά! Τα πάντα είναι απλώς πιθανότητες. Εντάξει, τότε ποια είναι η πιθανότητα να το αποδείξεις επιστημονικά στη Λάιλα? Θα έλεγα πως είναι στα χαρτιά. Αυτό είναι το τραπουλό ρομπότ. Είναι προγραμματισμένο να κερδίζει τις μισές φορές και να χάνει τις άλλες μισές. Και πάντα αυτό γίνεται. Επειδή δεν υπάρχει θέμα τύχης. Κοίτα. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Ωραία. Αυτή τη φορά θα κερδίσει η Λάιλα. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Εντάξει, αυτή τη φορά... Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Το τραπουλό ρομπότ κέρδισε. Έλα τραπουλό ρομπότ. Έλα τραπουλό ρομπότ. Έλα τραπουλό ρομπότ. Κέρδισε, 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 κέρδισε. Αυτό δεν το
έχω ξαναδεί. Αυτό το αποδεικνύει. Το βραχιόλι μου είναι καταραμένο. Τουλάχιστον αποδεικνύει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν λάθος μου. Το βραχιόλι είναι ισχυρότερο από την επιστήμη. Τότε θα πρέπει να γίνουμε μη επιστημονικές. Το βραχιόλι δεν σου έχει φέρει γρουσουζιά στο παρελθόν, σωστά? Εννοείς πριν την επίδειξη μόδας το πρωί? Όχι. Εσύ τι εξήγηση δίνεις, Πόλη? Κάτι πρέπει να συνέβη στην επίδειξη μόδας που προκαλεί στη Λάιλα όλα τα προβλήματα. Πρέπει να το αναστρέψουμε. Ναι, αλλά πώς? Κάνοντας ακριβώς ό,τι κάναμε σήμερα το πρωί, αλλά από την ανάποδη. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναφτιάξουμε τα πάντα όπως ήταν. Πράγμα που είναι... αδύνατο. Συγγνώμη, Πόλη, δεν υπάρχει περίπτωση να νικηθεί το γρουσούζικο βραχιόλι μου. Hey, εσύ είσαι αυτή που πιστεύει στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι ένα κορίτσι μπορεί να κάνει το παν αρκεί να το φανταστεί. Καλά. Ποιο είναι το σχέδιο, Πόλη? Κρίση, εσύ και η Λία θα βρείτε άλλο μέρος να γίνει η επίδειξη. Κάπου με σκηνή και προβολή. Σάνι, εσύ θα μαζέψεις τους θεατές. Κορίτσια, θα τα κάνετε όλα αυτά για μένα? Μετά από όλα όσα σας προξένησα. Εννοώ, σας προξένησε το βραχιόλι μου? Φυσικά! Ναι, επειδή μπορεί να μην είμαστε τέλειες, αλλά ποιος θέλει την τελειότητα όταν έχει φίλους? Γι' αυτό μας φέρνει λίγο πολύ στο τώρα! Ναι, αυτό μας κάνει! Όσους ήρθαν στην πρώτη ετήσια ανάποδη επίδειξη μόδας του Πόλιβι! Αποχαιρετήστε τα μοντέλα μας! Και αυτή είναι η στάρ της επίδειξής μας, η Λάιλα! Λάιλα, δεν μπορώ! Έχει τόσο κόσμο! Δεν σε βλέπουν καν! Επειδή κάθονται ανάποδα, το ξέχασες! Πώς υποτίθεται θα το κάνω αυτό? Με τη γρουσουζιά που με κατέχει, ούτε μπροστά δεν μπορώ να περπατήσω σωστά. Ποιος χρειάζεται την τελειότητα όταν έχει φίλους? Τα θαλάσσωσα! Δεν περπάτησα τέλεια! Αυτό είναι καταπληκτικό! Γιατί είναι καταπληκτικό? Έκανες ήδη ένα λάθος, που σημαίνει ότι τελειότητα δεν υπάρχει. Μόνο ένα πράγμα απομένει να κάνεις. Απλά να διασκεδάσεις. Μα με το βραχιόλι δεν μπορώ. Αλλά δεν θα τα παρατήσεις, σωστά? Θα είμαστε εδώ αν σκοντάψεις. Απλά προσπάθησε. Γίνεται αυτό το πράγμα! Φαντάζομαι πως δεν! Τα κατάφερα! Βασικά, δεν ήμουν τέλεια! Αλλά ήσουν υπέροχη! Έχεις δίκιο, όντως! Κέρδισα το βραχιόλι! Hey, τι έγινε? Πρέπει να άνοιξε όταν έπεσα! Ξέρετε, δεν είμαι σίγουρη τελικά ότι αυτό το πράγμα μου έφερε κακή τύχη! Έτσι λες! Και τότε τι προκάλεσε όλα τα προβλήματά σου? Νομίζω εγώ τα προκάλεσα. Πίστευα πως έπρεπε να είμαι τέλεια. Αλλά ξέρετε κάτι? Ποιος χρειάζεται την τελειότητα όταν έχει φίλους? Ήλπιζα ότι θα τα έβλεπες έτσι τα πράγματα. Με λίγη φαντασία, ένα κορίτσι μπορεί να κάνει τα πάντα. Όπως ένα ανάποδο πλάγιο βήμα. Καλά, ίσως με λίγη φαντασία και με λίγη εξάσκηση. Το πιάσα. Σε τσάκωσα. Περίμενε, Πόλη, έρχομαι. Γρήγορα, δώσε μου τα μπισκότα. Παραλίγο. Λίγο έλειψε να χάσουμε μερικά μπισκότα. Θα τα φέρω αυτά μέσα αμέσως. Έρχεται η επόμενη φουρνιά, Πόλη. Λοιπόν, υποθέτω ότι αναρωτιέστε γιατί πιάνω επτάμενα μπισκότα, σωστά? Λοιπόν, υπάρχει πολύ καλός λόγος και πολύ καλός σκοπός. Πότε θα τελειώσει επιτέλους η Πόλη τα μπισκότα της? Αν είναι ακριβείς οι ως φρυτικές μου αισθήσεις, και είναι,
θα έλεγα σε 3, 2, 1. Ποιος θέλει μπισκότο? Εγώ! Καλά, εδώ είναι ένα για σένα και για σένα και για σένα και για σένα. Τα μπισκότα από βρώμη είναι εργοτέχνης. Συμφωνώ, ναι. Φαίνεται ότι δεν εκτιμάνε όλα τα μπισκότα σου, Πόλη. Αλλά είναι ο μόνος. Είναι υπέροχα. Είναι φρικτό. Λία, τι συμβαίνει? Το πάρκο του Πόλιβιλ. Ξέρω ότι ο κόσμος προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να αγοράσει κούνιες για να έχουν τα παιδάκια κάπου να παίξουν. Προσπαθούνε, αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει αρκετά. Για απόψε λίγη διορία. Δηλαδή δεν θα αποκτήσουν τα παιδιά τις κούνιες? Αυτό είναι τρομερό. Θέλω να κάνω κάτι να βοηθήσω πριν είναι πολύ αργά. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τρόπο να βγάλω αρκετά χρήματα εγκαίρως. Ορίστε, πάνε μπισκότο. Θα σου φτιάξει το κέφι. Δεν νομίζω ότι ένα μπισκότο μπορεί. Hey, είναι πολύ νόστιμο. Παιδιά, σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι? Φυσικά. Αμέ, είναι το ρουβίδιο αλκαλικό μέταλλο? Δεν έχω ιδέα, αλλά το εκλαμβάνω ως ναι. Χρειάζομαι λιγάκι ακόμη ενθάρρυνση. Υπάρχει περίπτωση να φτιάξεις μερικά ακόμη μπισκότα, Πόλη? Ασφαλώς, αλλά δεν μπορείς να φας άλλα. Γιατί θα τα πουλήσουμε για να βγάλουμε χρήματα για το πάρκο. Είσαι η καλύτερη, Πόλη, αλλά πρέπει να βιαστείς. Το πάρκο χρειάζεται τα χρήματα μέχρι το βράδυ. Βασικά, τα πράγματα είναι απλά. Αν χρειαστεί να βγάλουμε πολλά χρήματα, Πόλη, θα χρειαστεί να φτιάξεις πολλά μπισκότα. Δεν θα καταφέρω να φτιάξω πάνω από μια δεκάδα τη φορά. Θα χρειαστώ λίγη βοήθεια. Μπορώ να τρέξω σπίτι και να φέρω τη βοηθό ρομπότ. Όχι, ευχαριστώ, Σάνι. Το ρομπότ σου είναι μια υπέροχη μηχανή, αλλά συνήθιζα να φτιάχνω χειροποίητα μπισκότα. Και αν μου δώσετε όλες ένα χεράκι, είμαι σίγουρη ότι θα φτιάξουμε ένα σωρό μπισκότα στο πτή και φύ. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, Πόλη. Καμιά από εμάς δεν ξέρει να φτιάχνει μπισκότα. Τότε θα αξιοποιήσουμε αυτά που ξέρετε, Σάνι. Ξέρεις καλύτερα από τον καθένα από επιστημονικές μετρήσεις. Ακριβώς. Θα μετρήσεις τις δόσεις των υλικών. Κρίση, είσαι η καλύτερη καλλιτέχνη στην πόλη. Δουλειά σου είναι να διακοσμήσεις τα μπισκότα. Το αναλαμβάνω. Εγώ τι θα κάνω? Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάτι σημαντικό που μπορεί να κάνει κάποιος με τόση φινέτσα και γούστο σαν εμένα. Αμέ, αφού έχεις τόσο πολύ γούστο, μπορείς να γίνεις η επίσημη γευσιγνώστριά μας. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά. Τι άρωμα είναι αυτό, το μυρίζετε? Τι είναι αυτό? Το άρωμα. Μπορώ να έχω ένα? Εγώ θα ήθελα ένα, παρακαλώ. Ξεπουλήσαμε αμέσως. Πολύ καλό νέο. Αλλά υπάρχει και κακό. Δεν βγάλαμε αρκετά χρήματα για να πάρουμε κούνιες για τα παιδιά. Δεν είναι τα μόνα κακά νέα. Κοίτα. Ξεπουλήσαμε. Και όποιος αγόρασε ένα μπισκότο θέλει και άλλο. Και φαίνεται ότι το είπαν και σε όλους τους φίλους τους. Κι όμως, αυτά δεν είναι καθόλου κακά νέα. Με τόσο πολλούς πελάτες, στοιχηματίζω ότι μπορούμε να πουλήσουμε 1000 ακόμη μπισκότα. Ναι, πράγμα που θα μας αποφέρει αρκετά χρήματα για να πάρουμε την κούνια για τα παιδιά. Πιστεύεις πραγματικά ότι μπορούμε, Πόλη? Το ξέρω ότι μπορούμε. Λία, εσύ μείνε εδώ. Ό,τι κι αν συμβεί, μην αφήσεις τους πελάτες να φύγουν. Οι υπόλοιπες θα πάρουμε υλικά, θα φτιάξουμε περισσότερα μπισκότα και θα επιστρέψουμε σύντομα. Ήδη χρησιμοποιήσαμε όλα τα υλικά που είχα στο σπίτι. Επομένως, έφτιαξα λίστα με όλα όσα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε παίρνοντας όλο το αλεύρι που έχουν. Ποιο αλεύρι? Οχ, όχι! Πουλήθηκε όλο! Και όχι μόνο αυτό. Αν είναι σωστή η παρατηρητική μου ικανότητα, και είναι, σε αυτό το κατάστημα λείπουν πολλά πράγματα που χρειαζόμαστε. Καλά, μην πανικοβάλλεστε. Μα μας τελειώνει ο χρόνος. Τότε θα χωριστούμε. Πηγαίνετε σε όποιο μέρος του Πόλιβιλ μπορείτε να σκεφτείτε. Κάπου θα βρείτε αυτά τα υλικά, δεν μπορεί.
Δεν θα περιμένω όλη μέρα. Μάλλον θα πάω το σκύλο μου μια βόλτα. Περιμένετε! Μη φεύγετε! Παιδιά, αυτό θέλετε να το ακούσετε! Ένα φράγκο η βιολέτα. Γιατί μας τραγουδάει? Τσιγκολελέτα, τσιγκολελέτα. Μόνο αυτά μπόρεσα να βρω. Δεν έχουμε αρκετά υλικά. Άχου, τι θα κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να φτιάξουμε αρκετά μπισκότα με αυτά. Συμφωνώ. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Γι' αυτό ζήτησα από τη Σάνι να πάει σπίτι και να φέρει... Τη βοηθώ, ρομπότ! Καρέτα! Όταν με ενημέρωσες, Πόλη, πήρα την πρωτοβουλία να ξαναπρογραμματίσω το ρομπότ έτσι ώστε να μετατρέψει κάθε οργανικό μείγμα σε χρήσιμα υλικά. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τροφή και να τη μετατρέψει σε υλικά για να φτιάξουμε μπισκότα. Θα είστε με! Την ακούσατε! Φέρτε ό,τι μπορείτε! Πολύ, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να φτιάξει μπισκότα πολύ γρήγορα. Απορώ πως δεν το χρησιμοποιήσαμε πιο πριν. Έχει απέσια γεύση. Εγώ θα το κρίνω αυτό. Στο κάτω-κάτω είμαι επίσημη γευσιγνώστρια και... Ω, Θεέ μου, είναι απέσιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν μπορούμε. Χρησιμοποιήσαμε όλη τη μουστάρδα και το κέτσαπ που είχε η Πόλη. Δεν έμεινε τίποτα για να ταΐσουμε τη βοηθό ρομπότ. Και δεν μας μένει χρόνος πριν λήξει η διορία. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά δεν θα αποκτήσουν τελικά κούνιες. Πίστεψέ με, δεν θα σου αρέσει. Τουλάχιστον φαίνεται να αρέσουν σε κάποιον. Ναι, είναι καλά για αυτόν. Αλλά δυστυχώς θα είναι κομματάκι δύσκολο να βρούμε αρκετούς ανθρώπους που να τους αρέσουν τα απέσια μπισκότα όσο εκείνου. Έχεις δίκιο. Αποκλείεται να βρούμε αρκετούς τέτοιους ανθρώπους. Τότε γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένη? Επειδή ξέρω πώς να χρησιμοποιήσουμε τα μπισκότα για να αποκτήσουν τα παιδιά τις κούνιες τους. Μάλλον είμαι καλύτερη στις κλακέτες από ό,τι νόμιζα. Τα καταφέρατε. Φτιάξατε έγκαιρα τα μπισκότα. Βασικά, δεν τα καταφέραμε. Τι είπε, τι? Περίεργα μας τα λέει. Κοίταξε τα. Τι συμβαίνει? Είμαστε καθόμενοι. Έφτιαξες σκύλο μπισκότα? Όχι οποιαδήποτε σκύλο μπισκότα. Δεν έχω ξαναδεί την Τζέννη μου να ξετρελαίνεται με κάτι τόσο πολύ. Περίμενα να αγοράσω μπισκότα, αλλά βλέποντας πόσο χαρούμενη έκανα την Τζέννη, καλύτερα να ξοδέψω τα λεφτά μου σε αυτές τις λιχουδιές για αυτή. Έρχονται 4 ντουζίνες. Ορίστε, 3 ακόμα μπισκότα. Πάντα λέω, δεν υπάρχει τίποτε που να μην το καταφέρει ένα κορίτσι με λίγη φαντασία. Μπορεί να χρειάστηκε να μετατρέψουμε μια συνηθισμένη πώληση μπισκότων σε κάτι ασυνήθιστο, αλλά τα καταφέραμε. Βγάλαμε αρκετά χρήματα και προλάβαμε τη διορία. Οφείλω να παραδεχτώ, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν πιο νόστιμα.